Φίλες και φίλοι του Αμερικανικού Ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του Alpha Sports Web TV, μαζί σας με άλλη μια εκπομπή NFL Action για να παρακολουθήσουμε την δράση από την 7η αγωνιστική στο εντυπωσιακότερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Φυσικά που ξεκίνησε την 5η, εκεί που οι Oakland Raiders έκαναν μια εκπληκτική ανατροπή απέναντι στους Casey Chiefs παρά την αποβολή του Marshawn Lynch. 31-30, βρέθηκαν να χάνουν με 30-23. Έμεναν 2 λεπτά για την ολοκλήρωση και ο Καρ πήρε την ομάδα και την έστειλε στην νίκη. Tampa Bay Buccaneers, Buffalo Bills, 27-30 νίκη για τους Bills στο τελευταίο field goal με buzzer beater field goal ουσιαστικά. 30-27, Chicago κέρδισαν τους Panthers με 17-3, μεγάλη νίκη για το Chicago στην έδρα του. Tennessee Titans, Cleveland Browns, στην παράταση Titans κατάφεραν να βρουν το field goal και να πάρουν την νίκη με 12-9. Green Bay πονάνε ακόμα από τον τραυματισμό του Aaron Rodgers, ο οποίος έχει χειριστεί με επιτυχία στην δεξιά κλίδα. Φυσικά ήταν το μεγάλο το πρόβλημα του quarterback των Packers, που δείχνουν ότι θα ταλαιπωρηθούν αρκετά χωρίς τον κορυφαίο τους παίχτη και ίσως κορυφαίο παίχτη στην λίγα. 26-17 η New Orleans Saints του Drew Brees, ο οποίος ήταν εξαιρετικός παρά τα δύο interceptions που είχε η ομάδα του Green Bay στο πρώτο ημίχρονο. Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts, 27-0, μεγάλη νίκη για τους Jaguars. Arizona Cardinals έμειναν στο 0 απέναντι στους LA Rams, 0-33 το σκορ. Οι Dolphins, παρά τον τραυματισμό του Cutler, επέστρεψαν από το 28-14 και πήραν την νίκη με 31-28, μεγάλη νίκη για τα Δελφίνια και ένα εξαιρετικό ρεκόρ στην φετινή σεζόν. Baltimore Ravens, Minnesota Vikings, η Minnesota δείχνουν ότι θα πάρουν την περιφέρειά τους και θα πάνε στα playoffs. 24-16 νίκη απέναντι στους Ravens. Οι Dallas δεν είχαν αντίπαλο απέναντι στους 49ers. 40-10 εκπληκτικός για άλλη μια φορά ο Ezekiel Elliott. Cincinnati Bengals, Pittsburgh Steelers, πάρα πολύ καλή η Brown, Roethlisberger και Le'Veon Bell. 29-14 κέρδισαν τους Bengals του Andy Dalton και του AJ Green. Αυτός ο συνδυασμός είναι εξαιρετικός, όμως χρειάζονται βοήθεια και από τους γύρω τους. Το στο 0 έμεινε και τον Denver απέναντι στους Los Angeles Chargers. 21-0 νίκη για τους Chargers. Οι Giants προσπαθούν παρά τις πάρα πολλές απουσίες τους, όμως δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι καλό απέναντι στους Seahawks. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν βρήκαν λύσεις, κράτησαν χαμηλά το Seattle, όμως στην συνέχεια 3 touchdown από τους Seahawks τους έδωσαν και την νίκη στο δεύτερο ημίχρονο 24-7. Οι Patriots με τους Falcons στον επαναληπτικό του περσινού Super Bowl. Οι New England Patriots έδειξαν ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τους Falcons αυτή τη στιγμή και ότι όσο πάει το πρωτάθλημα θα ανεβαίνουν παρά το κακό τους ξεκίνημα. 23-7. Χθες το βράδυ είχαμε και το τελευταίο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής του American Football, εκεί που οι Philadelphia Eagles συνεχίζουν την εξαιρετική τους πορεία. Είναι πλέον η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στο NFL. 34-24, νίκη περιφέρειας απέναντι στους Washington Redskins και πλέον είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρουν την πρώτη θέση της δικής τους περιφέρειας και μια θέση στα playoffs. Αυτά είχαμε από την αγωνιστική του NFL, την 7η αγωνιστική του NFL. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Sports, καθώς ακολουθεί μπόλικη δράση από όλα τα αθλήματα. Γεια σας!